Okay, βρισκόμαστε έξω από το 4ο Γραφείο Παιδείας στην Ομήρου, η μεγαλύτερη ίσως μαθητική συγκέντρωση για τα όλα τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί. Οι μαθητές της Νέας Σμύρνης έτοιμοι να αντιδράσουν για τα βιβλία, για την εκπαίδευση, για όλα αυτά που τους στερεί η προηγούμενη γενιά. Είμαστε με το μέλος της Επιτροπής που ανέβηκε πάνω στο 4ο Γραφείο από το 1ο Λύκειο Νέας Σμύρνης. Τελικά τι έγινε πάνω? Μας είπαν ουσιαστικά ότι δεν χρειάζεται να είμαστε εδώ, η διευθύντρια μας είπε ότι είναι στη Σκιάθο και ότι να πάμε στο 2ο Γραφείο Αλίμου να διαμαρτυρηθούμε εκεί για το που είναι ο προϊστάμενος εκεί, ο αναπληρωτής ουσιαστικά. Μας είπαν επίσης ότι ούτε εκεί θα βρούμε το δίκιο μας και ότι πρέπει να πάμε στη Διαμαντοπούλου, στο Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, ήδη έχει κανονιστεί στο Υπουργείο Παιδείας πορεία. Δηλαδή αυτό που σας είπαν είναι φύγετε από εδώ, μη μας ενοχλείτε, πηγαίνετε να ενοχλήσετε κάποιους άλλους συναδέλφους μας. Ναι, εντάξει, οι συνάδελφοι δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά ουσιαστικά αυτό μας είπαν τίποτα. Τα παιδιά δεν είναι καθηγητές πάνω, δεν είναι κάτι άλλο. Από ποιο σχολείο είσαι? Από το 4ο της Νέας Σμύρνης στο Λύκειο. Από το 4ο της Νέας Σμύρνης, γιατί βρίσκεστε εδώ πέρα συγκεντρωμένοι έξω από το γραφείο? Γιατί δεν υπάρχουν ούτε καθηγητές, ούτε βιβλία, ούτε τίποτα. Μας την έχουν κάνει την παιδεία να. Δεν μπορώ να το πω κιόλας μπροστά στην κάμερα. Τα βιβλία δεν τα έχετε πάρει καθόλου, γιατί σε ορισμένα σχολεία λέγεται ότι έχει παραδοθεί το 1/3 των βιβλίων. Έχουμε πάρει κάποια βιβλία και κάποιες φωτοτυπίες, αλλά μας δώσανε επίσης φωτοτυπίες σε βιβλία που ήδη έχουμε πάρει. Διπλό σκόπος. Πάλι χαλάσανε λεφτά. Βγάλανε τα CD που είναι διπλάσιο κόστος από ό,τι θα βγάζανε ένα βιβλίο. Αυτές τις φωτοτυπίες το ξέρετε ότι πληρώθηκαν από το Δήμο της Νέας Σμύρνης, δηλαδή από τα χρήματα των γονέων σας? Ναι, ναι. Και τι περιμένετε να καταφέρετε σήμερα εδώ συγκεντρωμένοι? Προσπαθούμε να καταφέρουμε να γίνει τουλάχιστον καλύτερη η παιδεία, να μας φέρουν όλα τα βιβλία και τους καθηγητές. Γιατί εντάξει, εγώ πάω 1η ηλικία, 3η ηλικία, χωρίς καθηγητές που θα πάει. Δεν θα κάνει καν μάθημα. Σας έχουν δώσει εναλλακτική σχετικά με το CD, δηλαδή ότι μπορεί να παίξει σε υπολογιστές κτλ.? Ναι, μας είπαν ότι αν δεν παίξει το CD μπορούμε να πούμε στο ίντερνετ. Αλλά κάποιοι δεν έχουν ούτε ίντερνετ και το CD δεν ανοίγει. Από ποιο σχολείο είσαι εσύ? Είμαι από την Ευαγγελική Σχολή. Από την Ευαγγελική. Η Ευαγγελική στην αντίληψη της Νέας Σμύρνης είναι ένα πρότυπο σχολείο. Γιατί διαμαρτύρεστε εσείς σήμερα? Διαμαρτυρόμαστε γιατί η παιδεία έχει γίνει ένα χάλι. Δεν υπάρχουν βιβλία. Είμαστε με φωτοτυπίες και με CD. Και μαζευτήκαμε όλα τα σχολεία εδώ της Νέας Σμύρνης για να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Γιατί δεν γίνεται να μην ακουστούμε, δεν γίνεται να καθόμαστε έτσι με σταυρωμένα χέρια. Είναι κάτι το οποίο μαζευτήκαμε όλοι μαζί, ένα σύνολο, για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάτι. Πες μου, από ποιο σχολείο είσαι? Έκτο Λύκειο Νέας Σμύρνης. Έκτο Λύκειο Νέας Σμύρνης. Τι περιμένετε να καταφέρετε σήμερα εδώ? Εδώ πέρα όλοι ανεξαιρέτως έχουμε γονείς, τους οποίους σκόβουν χρήματα και σε όλα τα σχολεία ζητάνε λεφτά για βιβλία αγγλικών και για άλλα βιβλία. Δεν έχουμε βιβλία, δεν έχουμε καθηγητές και μας δίνουν κάτι φωτοτυπίες οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν θέση στο βιβλίο. Δηλαδή θες να πεις ότι εκτός από τα βιβλία τα οποία τα έχετε πάρει σε CD ή σε φωτοτυπίες σας αναγκάζουν να αγοράσετε και βιβλία εξωσχολικά? Λοιπόν, ναι, 17 ευρώ το άτομο. Εδώ πέρα κόβουν συνεχώς από τους γονείς μας και πάρα πολλά άτομα δεν μπορούν να δώσουν χρήματα. Και το απαιτούν. Έχουμε απαιτήσει να τα πληρώσει η Σχολική Επιτροπή πάνω από το οποίο είναι καθήκον της, χρέος η Σχολική Επιτροπή να πληρώσει και δεν το δέχονται. Εδώ πέρα έχουμε έρθει όλοι, πλάι στις γονείς μας, παλεύουμε και ζητάμε δημόσια και δωρεάν παιδεία. Το ξέρετε ότι οι σχολικές επιτροπές έχουν πληρώσει τις φωτοτυπίες τις οποίες έχετε πάρει, αλλά τις έχετε ήδη μέσω των βιβλίων που έχουν παραδοθεί? Υποτίθεται ότι οι σχολικές επιτροπές καλύπτει τα έξοδα όλου του σχολείου. Γι' αυτό έχουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία, υποτίθεται. Τώρα, μάμα μας επιτούνε και μας λένε ότι είναι παράδοση να πληρώνουμε. Παράδοση. Δεν υπάρχει παράδοση να πληρώνουμε οι μαθητές στα βιβλία. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία. Από ποιο σχολείο βρίσκεσαι? Από το πρώτο Λανς της Νέας Σμύρνης. Γιατί έχετε μαζευτεί εδώ σήμερα, παιδιά? Για να διαδηλώσουμε, διότι παιδεία πλέον δεν υπάρχει. Δεν έχουμε βιβλία. Παρόλο που έχουν φωτοτυπηθεί πάρα πολλά, δηλαδή μας έχουν δώσει φωτοτυπίες και αυτά. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να γίνει μάθημα με αυτά τα βιβλία. Πιστεύεις ότι θα καταφέρετε σήμερα συγκεντρωμένοι κάτι εδώ? Πιστεύω πως ναι, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα, είναι και γενικά σε όλη τη χώρα που μαζεύονται. Και με λίγο αγώνα και αυτά όλα θα τα καταφέρουμε. Τουλάχιστον δεν θα περάσουμε απαρατήρητοι. Δεν θα περάσουμε απαρατήρητοι τουλάχιστον. Σας κάνει εντύπωση ότι κανένας από τους γνωστούς άρχοντες της πόλης δεν έχει παρευρεθεί για να στηρίξει εδώ πέρα τον αγώνα? Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έρχονταν έτσι κι αλλιώς. Θα το δουν από τη τηλεόρασή τους και άμα καταλάβουν τίποτα έχει καλώς. Εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν έχει τα κότσια, γιατί εντάξει δεν μπορώ να πω την άλλη λέξη να εκφραστώ. Αλλά για μένα όλοι πλέον είναι άχρηστοι και θα πρέπει να κατέβουν όλοι από τη Βουλή. Δηλαδή είτε μπει ο Σαμαράς, είτε είναι ο Παπανδρέου, είτε μπει οποιοδήποτε, όλοι είναι τα ίδια σκατά, όλοι τους. Όλοι τους όμως. Και την παιδεία την καταντήσαν σαν τα μούτρα τους.